όλα έτοιμα σιγά σιγά να αρχίσει το πρώτο παιχνίδι σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική εδώ στον όμιλο της Τρίτης μεταξύ των Underdogs και τους εργάτες FC. Οι Underdogs είναι με τα πορτοκαλί, έχουν ελλείψεις, εντάξει με τον Μουχτή, δεν μπορεί να ξαναπάρει την μπάλα ο Φράγκος και βγαίνει τώρα ο Κλιντ για τους Underdogs στην αντεπίθεση. Σπάει την μπάλα δίπλα στο Λεζέ. Λεζές αλλάζει ξανά με τον Κλιντ, ο Λεζές θα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ το οποίο θα καρφωθεί στη γωνία. Θιαμπαλιά, Κλιντ, Πάλας, Κλιντ. Ξανά, πολύ ωραίο γκολ. Ομαδική προσπάθεια εδώ πέρα από τους πορτοκαλί και πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Τώρα θα πάρουμε ένα δυνατό. Αδελφό Τζούνιορ, πολύ ωραία τρίπλα. Τέταρτο του Μαμουλίδη, ο τερματοφύλακας. Τον Underdogs θα τον. Οι Underdogs έρχονται κοντά με το 3-0. Τώρα θα το κάνει ο Σάκης μετά από δεύτερη προσπάθεια. Να περάσει στον Πάλα. Θα έρθει ο Αδελφό όμως να κόψει και να βγάλει το μάτι στην αντιπίθεση. Μουχτής θα πάρει την μπάλα, το σουτ. Και δεύτερη προσπάθεια, τώρα θα μειώσουν οι μπλε. Και εδώ θα γίνει το... Αλλάζει με τον Κλιντ. Κλιντ που θέλει να τρέξει στην αντεπίθεση, 3-2. Το σουτ του Κλιντ, εξαιρετικό τέρμα. Τώρα είναι πιο δύσκολα ακόμα τα πράγματα. Παλασιά τον Κλιντ, ο οποίος με αυτό το πλασέ θα γράψει και πάλι το 5-1. Φάση δίπλα στον Φράγκο. Θα κάνει τις τρίπλες. Αδριτσό με τη μία θέλει να τον μπουχτεί. Θα κλέψει ο Αδριτσό Τζούνιορ, ο οποίος Σάκης. Το Κλιντ θα πάρει και θα αλλάξει με τον Πάλα, πάρα πολύ ωραία. Θα γυρίσει μυρίζοντας εκεί τη φάση και τη συνέχεια της και θα καρφώσει την μπάλα στα δίχτυα και πάλι με το τέταρτο του προσωπικό τέρμα σήμερα ο Κλιντ. Λεζές κατεβάζει, αλλάζει με τον Κλιντ, πολύ ωραία. Ένα αλλαγή της μπάλας, το πλασέ. Δεν θα βρει δίχτυα, ο Κλιντ θα έρθει να κλέψει όμως. Πάρα πολύ γρήγορος, ταχύς όχι μόνο στα πόδια και στη σκέψη ο Κλιντ. Τον έχουμε εκθιάσει αλλά έτσι, έτσι πρέπει αυτή την εμφάνιση μουχτή. Σήμερα. Κόβουν οι Underdogs, Κλιντ για τον Πάλα. Και πάλι ο Κλιντ, το σου, το Ιωσήφ σε μια εξαιρετική επέμβαση. Αλλάζει με τον Πάλα, Πάλα θα δει τον Λεζέ. Λεζές απέναντι για τον Κλιντ. Θα δοκιμάσει και το, και το ψαλίδι. Τελικά άλλο ένα τέρμα πλασέ ο Αδελφό Τζούνιορ. Το πλασέ του Θάνου να με αυτόν τον τρόπο οι εργάτες μειώνουν και άλλο το σκορ. Και οι πορτοκαλί θα φύγουν σε μια αντεπίθεση. Με τον Σάκη να κερδίζει. Ζητάει και φάουλ. Δεν είναι τίποτα λέει ο ρεύ. Συνέχεια στο παιχνίδι με τους εργάτες στην επίθεση. Αδελφό Τζούνιορ. Αυτό το στημένο να που ο Αδριτσό Τζούνιορ Μαξ ξαναεκπλήσει με αυτή την τρομερή γκολ. Θα χάσει την μπάλα Σάκη στο σου, την μπάλα corner για τους Underdogs. Κλιντ αλλάξει με τον Πάλα. Πάλας για τον Λεζέ, Λεζές θα κάνει το πλασέ, η μπάλα ξανά στα δίχτυα για ένα τη φορά είναι. Ό,τι χρειάζονται οι μπλε. Να και πάλι Αδριτσό Τζούνιορ θα αλλάξει με τον Μουχτή. Να που Μουχτής θα βάλει το δεύτερο. Αδριτσό Τζούνιορ. Λεζές. Μεσαία γραμμή τώρα για τους Underdogs. Θα αλλάξει με τον Σάκη. Ξανά ο Λεζές. Δίπλα για τον Μανώλη. Θα σκάψει εκείνος με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Θα κάνει διψήφιο τον αριθμό των τερμάτων για Κλιντ. Μπήκε μέσα, έκανε στιτή και πάλι την παρουσία του. Σπάει δίπλα για τον Λεζέ, εκείνος κάνει την τρίπλα. Άλλη μια ευκαιρία από κοντά, 11ο τέρμα με τους Θάνος μάχεται, θα σουτάρει. Μπαλά θα καταλήξει εκτός, Κλιντ θα κλέψει. Περάσει από τον Θάνο, σπάει πολύ ωραία για τον Λεζέ. Λεζές. Θα βγει το τέτοιο με τον Ιωσήφ, θα δώσει τον Σάκη, εκπληκτική αντεπίθεση και με αυτή την πολύ ωραία φάση θα σας αφήσουμε για το ημίχρονο. Ένα δευτερόλεπτο ημίχρονου μεταξύ των Underdogs και τους εργάτες. Σπύρος για τον Κλιντ.
Λίβια Αδρυξό Τζούνιορ, πολύ ωραία και βγαίνει στο τέταρτο του Μαμουλίτη. Πήγε ο Κλίν δυναμικά. Αλέξ με τον Σάκη. Κλίν. Το πέναν τον Αδρυξό, σπάει την μπάλα στο Λεζέ. Τελευταία στιγμή ο Αδρυξό θα σώσει την ομάδα του. Κόρνερ. Για τους Πορτοκαλί, πολύ ωραία ενέργεια από τον Λεζέ, ο οποίος παίρνει την σέντρα πάρε βάλε του Κλίν και γράφει το 13ο τέρμα της ομάδας του. Εκείνος πατάει, ελίσσεται πολύ όμορφα, περνάει όποιον πριν μπροστά του και σκοράρει ένα πραγματικό άριστο. Θανός για τον Αδρυξό, εκείνος θα αφήσει για τον Μουχτή, πάρει την μπάλα ο Μουχτής, θα κάνει μια ωραία σέντρα, μια ωραία τρίπλα. Τελικά αυτό που δοκιμάζει δεν είναι σέντρα, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τέρμα το οποίο πετυχαίνει με αυτό το πλασέ. Μειώνει το σκορ στο 13, στο Χρήστο. Χρήστο θα δει πολύ ωραία τον Σάκη. Εκεί θα διώξει με υπερένταση ο Ιωσήφ, δεν μπορεί όμως να κάνει και το ίδιο με αυτό το πλασέ. Θέλει να βρει τον Σάκη, τελικώς η μπάλα καταλήξει εκείνον από την ασίστ του Πάλα και ο Σάκης θα γράψει το 5ο δικό του προσωπικό τέρμα. Λεζέ. Είναι σπάει την μπάλα στον Σάκη. Λεζέ στο σουτ. Ιωσήφ θα μπλοκάρει. Χρήστος. Και δεύτερο στόπ από τον Ιωσήφ. Δεν μπορεί όμως να κερδίσει. Και το εξεπαθείς πλασέ από τον Ιωσήφ από τον Σάκη.